Γεια χαρά, Μαστόρια, για μία ακόμα φορά. Ένα επικό unboxing έπεται στη συνέχεια μέσα σε 25 δευτερόλεπτα αφού μιλήσω και σας πω κάποια πράγματα. Έχω μαζί μου το φίλο μου τον Νίκο. Γεια σας. Πάντα. Είμαστε με τα ίδια ρούχα, θα μας αναγνωρίσετε. Κάνουμε πολλά βίντεο μαζί σαφώς για να προλαβαίνουμε. Ναι. Και δεν ξέρω, όπως πάντα, αν έχουμε κάνει focus στην κάμερα. Πατάμε ένα play εδώ και εκεί και γράφουμε. Δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό ήταν και τα πιο ωραία. Έτσι, οι μαλακίες είναι οι πιο ωραίες. Λοιπόν, επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί. Και καταλαβαίνετε, ξέρεις τώρα και έτσι πως μασουλάμε ποιο επεισόδιο και μετά το κάνουμε. Όσοι προσέξατε, μάλλον περίμενε. Αυτό είναι prequel. Prequel. Αυτό το επεισόδιο το βλέπετε πριν από το επεισόδιο που γυρίσαμε με αυτό που μασουλάμε και θα καταλάβετε όταν το δείτε. Τέλος πάντων. Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε βάλει ένα shotgun mic. Αυτά τα μαρκούτσια έτσι. Γιατί αν το βάλουμε στη μέση της κάμερας, το έχουμε βάλει σε μια ξεχωριστή βάση εδώ αριστερά. Τι ήθελα να σου το πω πριν, ναι. Αλλά είδα ότι παιδευόσουν με τη βάση. Λέω εντάξει τώρα λόγω ελπίζω... τελευταίων γεγονότων, λέω ρε παιδί, μάστε λέω, μην το μιλάτε. Ναι, είναι και αυτό, εντάξει, ναι, τέλος πάντων. Όσοι παρακολουθείτε Φουμπού και Instagram, έχετε καταλάβει γιατί είμαστε ό,τι να είναι. Ελπίζω πως θα ακουγόμαστε. Ελπίζω, εκεί βλέπω ότι γράφει το OBS. Oh yes. Ελπίζω πως θα ακουγόμαστε. Λοιπόν, Geek Fuel. Ο Νίκος κρατάει στα χέρια του το τελευταίο Geek Fuel του μηνός. Ιανουαρίου είναι αυτό. Δεκεμβρίου είχαμε ανοίξει. Του μηνός Ιανουαρίου, μάλιστα. Το Geek Fuel. Τι είναι το Geek Fuel, εξωγήινη φίλη μου. Είναι συνδρομητικό κουτί, πληρώνεις 25 ευρώ το μήνα μαζί με μεταφορά. Είναι από το Denver, Colorado. Ακριβώς, από το Denver, Colorado, America. Και σου έρχεται. Όπως είναι εδώ το Mystery Box, όπως είναι το Dumb Box, όπως είναι το Anubis Box, το οποίο είναι με βιβλία και μπλουτζίτσες για εσάς που γουστάρετε τέτοια. Αυτά είναι τα ελληνικά. Το είπα το πρώτο. Το οποίο είχαμε παράπονο, είδατε το επεισόδιο, είχαμε παράπονο, εντάξει. Σας έρχεται με ένα ειδικό θέμα. Αυτό το μήνα, λόγω του συνεχού θέματος που τρέχει, που σας λέω ότι έχουμε θέματα αυτό το μήνα, δεν θυμάμαι τι τέτοιο. Θα είναι ακόμα πιο μεγάλη έκπληξη γιατί δεν θυμάμαι τι θέμα έχει. Κάθε μήνα έχει ένα συγκεκριμένο θέμα. Εγώ θα βλέπω. Οπότε θα τα δει ο Νικολάκης, θα τα ανοίξει και θα μου πει. Ξεκινάμε και ανοίγουμε. Παίρνουμε το μασχέρι. Άμα δεν σφαχτεί. Γιατί έχει κλείσει η φωνή μου, δεν ξέρω. Άμα δεν σφαχτεί, θα ανοίξουμε και θα δούμε. Το λες έτσι μεγάλο, δεν έχει κόσμο. Κάτι εδώ, μαλάκα. Να μην δω, να κάνω έτσι. Λοιπόν, ανοίγω. Λοιπόν, η μπλούζα τελευταία παρακαλώ. Και το βλέπω έτσι, κάτω έτσι. Το βλέπεις. Βλέπω και στην κάμερα, ξέρεις. Θα βλέπεις στην κάμερα. Λοιπόν, ναι. Ξεκινάμε την μπλούζα τελευταία. Μην κάνεις επιφωνήματα, σε παρακαλώ. Τρομπάζω. Λοιπόν, το βιβλιαράκι δεν το βγάζω γιατί είναι λίγο. Το βιβλιαράκι θα το πετάξουμε εκεί. Είναι πολύ σκολεριά. Το βάζω στο τέλος. Λοιπόν, ναι. Με το πάσο. Λοιπόν, για να μην βλέπεις. Τα τζιτζίκια θα φωνάξουν. Θα σου δώσω. Εδώ σε πια. Κάτσε. Να τον κοιτάξω τα μάτια σου. Σούπερ. Μας έχουν καταλάβει. Θα σου δώσω αυτό εδώ πέρα. Auto N δεν ξέρω τι είναι. Τι είναι αυτό. Ένα. Α, εδώ θα χρειαζόμασταν κάμερα καλή. Τέλος πάντων, είναι ένα chest. Βλέπω εδώ. Χάρτινο. Το οποίο γράφει από κάτω Geek Fuel Denver Colorado. Ingredients, sodium palmate, oh, sodium kernel, water, aqua, κάτι φαγόσιμο. Θα πάμε. Θα πάμε. Αλλά βαρύ, τι έχει μέσα με τα μπακλαβαδάκια. Γεύσει από την Ελλάδα, ξέρεις. Το επεισόδιο. Τι γίνεται, ρε μαλάκα. Εδώ θέλω μαχαίρι μου. Το καμημένο, ποιο από την τρέχεια. Κάνει τέτοια μαλάκα, τρόμαξα. Λοιπόν, επειδή είμαστε εδώ too much. Ανοίγω, πρόσχε εδώ μη σφαχτές, έτσι. Και ανοίγω και βλέπω. Νίκο, ο Νίκος δεν έχει τέτοια δηλαδή, δεν έχει την αγωνία. Τι γίνεται ρε μαλάκα, πώς το έχουν κλείσει αυτό. Νίκος πατρώ το μίλησε. Κάτι ωραίο μυρίζει. Σαν πολυποντικό μυρίζει. Λοιπόν, ρούπι σόουπ. Σαπούνι ρε μαλάκες. Σόουπ. Σαπούνια. Τι θέμα είναι αυτό ρούπι σόουπ. Α, σαν Zelda μου φαίνεται αυτό. Ναι, όντως Zelda διαμάντια. Ναι. Your terminal to tumultuous journey through the sacred realm can leave you this well and unkempt. On your quest to defeat the evil king, bring along your geek fuel exclusive rupee soap to keep your friend. Τέλος πάντων, αυτό. Εσύ και ο Τσίπρας είναι. Rupee soap! Έχει τρία σαπούνια. Μαλάκες. Και εγώ νομίζω θα φάμε. Έχει τρία σαπούνια, κοίτα. Και εγώ με μύρισε λέω ρε πως το πνευματικό, λέω τι θα φάμε λέω γάμο του πάλι σαν και κοινότητα Ιαπωνέζικα. Τις Ιαπωνέζικες, τις καραμέλες θα φάμε πάλι.
Ωραίο. Το πράσινο είναι ιδέα. Ε, μαλάκα είναι λεμόνι, είναι... Το μπλε μου αρέσει πιο πολύ. Και το κόκκινο, ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, ωραία. Το κατάλαβα για τις μασχάλες του Evergamer. Πάμε στο δεύτερο. Λοιπόν, επειδή... Το κλασικό. Πάλι πιν. Το οποίο τι είναι, He-Man. Robot of the Universe. Epic Ennemblers. He-Bot. Είναι He-Bot, δεν είναι He-Man. Είναι He-Bot. Δεν τύχαμε όμως το πέστο. Δεν τύχαμε το συλλεκτικό. Ή θα τύχαινε στο He-Bot που τύχα εγώ. Ή το Skelefuel το οποίο είναι ένα στα 500. Ναι, ένα στα ναι. Ένας κολόφαρδος που εμείς δεν είμαστε. Ένα στα ένα είναι. Ένα στα 500. Εντάξει, καλά, ναι, εντάξει. Βγήκα μόλις 500 κομμάτια. Μόλις. Τέλος πάντων. Θα μ' άρεσε ο Skelefuel, θα μ' άρεσε. Τέλος πάντων. Πάμε στο δεύτερο. Το άλλο είναι πολύ βαρύ, πρόσεχε. Όχι, γαμίσαμε. Τι αφού. Πινέζα. Δεν ξέρω τι θέμα έχει. Αυτή α, η Λέια. Η Βασίλισσα, ναι, από το. Λέια. Λέια. Δεν τη βλέπετε, Star δεν. Wars. Ναι, Πινέζα, Λέια. Δεν αυτό. Αυτό ήταν πολύ καλό στη δεκαετία του 90, όταν φορούσαμε τα fly και τα βάζαμε τις κουνκάρδες. Και άμα ήταν πιο μεγάλο. Έχω και μια ακόμα. Ghost. Εκείνη είναι μεγάλη. Boobusters Button. Και έχω και μια umbrella. Άλλο. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι Ninja Pizza Girl. Ninja Pizza Girl. Δεν σας το δίνω γιατί μπορεί να το κάνω δώρο στον Νίκο. Όταν πάρει PC. Γιατί ρε, Steam έχει το μάτι. Έχει. Έχει Steam το μάτι. Νομίζω δεν έχει. Δεν το έχω ψάξει. Τι μας κάνει. Ninja Pizza Girl, γιατί είναι ανάποδα. Λοιπόν, θες, επειδή κλασικά έχει μπλουζάκι. Το παιχνιδάκι. Θες το μπλουζάκι ή το άλλο. Το μπλουζάκι στο τέλος. Τέλος πάντων το μπλουζάκι. Ναι. Εγώ θέλω να σου πω, ποιος δεν λέγεται το μπλουζάκι, αυτό που θα σου δώσω τώρα μ' άρεσε υπερβολικά πάρα πολύ. Είναι τώρα γαμάτο. Ή το θέλει για δώρο ή είναι μαλακία και κοροϊδεύει. Δεν κοροϊδεύει. Γίνεται. Τι είναι. Είναι γαμάτο. Μ' άρεσε. Είναι Q-Fig. Η Q-Fig είναι τέτοιες φιγούρες, πολύ ωραίες. Της DC. We're bad guys, it's what we do. Είναι η... πες το. Η... Μίλα ρε πως είναι. Το Suicide Squad, η τέτοια. Κάρασε η Harley Quinn. Ο Νίκος είναι Q-Fig, την property of Joker, established. Podding freaky, get other great C comic Q features. Θα να ανοίξουμε να τη δούμε. Oh yes. Δεν το αρέσει τα αγγλικά μου. Είμαι λίγο ξαφνικά. Το προηγούμενο βίντεο φόλιαζα. Ή μιλάς σαν βλάχος ή μιλάς είσαι το Κλαχώμα να πούμε σπίρες τα καλαμπόκια. Δεν καταλαβαίνω μερικά για μαλάκα. Τσάμα, πάω. Εγώ ρώτα τους συγκινήσεις που έχεις στην Αμερική. Δεν έχεις συγκινήσεις στην Αμερική. Πώς δεν έχω. Ρώτα πώς, με καταλαβαίνουνε. Δεν ξέρω, μου σε καταλαβαίνει. Daddy's Little Master. Daddy's Little Master για μέσα. Οπ. Κάτσε να το βγάλουμε, περίμενε. Γιατί έχει κάτι άλλο. Λοιπόν, πάει αυτό. That is Little Monster. Και λέει, we're bad guys, it's what we do. Και από κάτω γράφει instructions. Instructions, peel off plastic from the world bubble, τι λέει. Use the dry erase, make it... κοίτα. Κοίτα. Καλά, μην κοιτάς το. Έχεις αυτό. Τραβάς αυτό και το σβήνεις άμα θες και γράφεις κάτι άλλο. Κοίτα, εμείς σας το έτσι. Και πώς το γράφεις. Κάτσε, σε πω. Έχει αυτή... Κοίτα τη Harley Quinn πόσο ωραία είναι. Πολύ ωραία. Geek Fuel. Ρε πούστη μου, πάνω που τελειώνει η εξάμηνη συνδρομή μου, είναι το τελευταίο κουτί που έρχεται με εξάμηνη συνδρομή και λέγαμε μήπως δεν το συνεχίσω. Τώρα με κάνει να το συνεχίσω. Ωραία. Πολύ ωραία. Εδώ. Το οποίο λέει peel off plastic from the world bubble. Yes. Τραβάς. Από κάτω use the dry erase marker. Τι dry erase marker, έχει και μαρκαδόρο μέσα και δεν το είδα. Αυτό εδώ που κρατάει αυτή μου είπως. Η γκόμενα κρατάει. Όχι, ένα μαρκαδόρο δείχνει ρε. Ναι ρε, ρόπο, όχι. Για δες το ρόπολο αυτήν είσαι. Όχι. Όχι μόνο μαλάκα. Έχει πλάκα να είναι το ρόπολο. Δεν λέει use a dry erase. Use the dry, για να το δω. Να ρε. Βάλαμε τον Νίκο να κρατάει και δεν βγάζει άκρη. Αυτός είναι μαρκαδόρος είναι. Ναι. Νομίζω. Αυτό το βάζει πάνω στη βάση τραχανοπλαγιά για να φαίνεται. Και κάτι για στέκεται όρθιο. Τέλος πάντων τραβάς αυτό και τι κάτι γράφεις με κάτι. Τι μου λέει με αυτό, πώς τα γράψω. Αυτό ήταν τέλος. Και πάμε στο αγαπημένο μου που είναι η μπλούζα πάντα. Μπλούζα, σε παρακαλώ. Μπλούζα. Το χρωματάκι είναι καλό. Μαύρο. Δεν θυμάμαι ρε παιδιά.
Θα δούμε και στο βιβλίο τι θέμα είχε, έτσι. Ψόφος, δεν θα μ' αρέσει η μπλούζα. Λες, ε. Τι είναι, ποιος είναι. Παιδιά, sorry, αλλά... 3GPO είναι. Ο 3GPO είναι, ναι. Είναι μαλακία. Όταν λέω Νίκος 3GPO, εννοεί το C3PO. C3PO, μπερδεύομαι. Και Funko Pop τα λέει Funky Pop. Το C3PO το λέει 3GPO. Εγώ με τα ονόματα δεν τα έχω καλά να πούμε. Και αυτή η μπλούζα, φέρε το βιβλίο να δούμε. Είναι ο 3CPO. Θα είναι κάποιος που γνωρίζουμε, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Τι λέει. Geek Fuel. Who και το βιβλίο είναι into repurposing. Φυσικά η Βασίλισσα. Η Πριγκίψα. Να τώρα, θα λέει εδώ ρε πίσω. Λοιπόν, Rupee Soap. Χιρούλε Warriors είναι αυτά εδώ πέρα τα Rupee Soap. Εσείς τα ξέρετε, εγώ δεν παίζω από τέτοια. Είπαμε, έχουμε την κονκάρδα. Έχουμε το παιχνιδάκι. DC Collecting Figure, ρε φίλε. Κοίτα εγώ όμως ποιον ήθελα. Το Mr. Freeze, δεν ήθελα τη χάλη. Κοίτα το Mr. Freeze, μην το πάω τόσο χέρι. Γαμάτο. Ποιο γαμάτο, δεν το δείτε βέβαια. Για ένα και το άλλο δίπλα. Ή Harley Quinn ή ο Mr. Freeze ήταν, ρε. Και ο Flash είναι, ρε. Α, μαλάκα, είχε και Flash και Arrow. Και εγώ έτυχα τη Harley Quinn, την πιο άθλια. Άθλια για μένα που. Ναι. Φίλε, είναι ωραία φιγούρα. Ninja Pizza Girl. Ninja Pizza. Και η μπλούζα η οποία είναι. The Rebels certainly make good use of this droid. Κάτι Star Wars είναι αυτό, παιδιά. Η 3CPO είναι. Και επειδή λέει Rebels, νομίζω είναι από το δέκα το οποίο δεν το έχω δει ακόμα, συγγνώμη. Το Rogue One. Το Rogue One. Το οποίο δεν το έχω δει ακόμα, αλλά και η μπλούζα. Εντάξει. Ποιοτική είναι αυτό. Ναι, ρε μαλάκα, δεν δουλέψει εδώ. Εδώ, δεν το βλέπεις αυτό εδώ. Ναι. Τι είναι το Rogue One. Από τους Rebels στα σκάφη να πούμε. Ναι, από τους Rebels στα σκάφη, ναι. Εντάξει, κρίμα η Carrie Fisher. Κρίμα η Carrie Fisher ήταν και μεγάλη όμως, έτσι. Φίλε, το 56 γεννηθείς είναι. Τι μεγάλη, 60 χρονών. Α, μικρή ήταν, από τι πέθανε. 56 με 2016, 61 χρονών. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, αυτό είναι Hyrule Warriors, Hyrule Warriors, ή κάτι τέτοια. Πω πω μαλάκα, μίλησε. Όχι, είναι μαγαμάι, άσχο. Ας κάνουμε ένα... Μια ανασκόπηση, ένα rewind. Ένα price. Α, price. Τέτοιο, πώς το λέτε από αυτό, price. Κοίταξε, τρία σαπούνια. Τρία σαπούνια, αυτό όμως είναι παιδιά, το δύο... Ναι, είναι exclusive. Δηλαδή, να το πεις αυτό, εγώ θα σου πω, 5 ευρώ. 2 ευρώ να πας το ένα. 5 ευρώ. 1,5 ευρώ. Που δεν είναι 5 ευρώ. Ο κλειπ. 5 ευρώ. Λάτι μαλάκι θα πηγαίνετε. Θα αγοράζετε είναι... σαπούνια από αυτά τα παιχνίδια. Πέντε τα Hyrule Warriors να πούμε τη σκατά όπως λέγεται. Και το πληρώνετε 5 ευρώ θες να μου πεις. Άιντε. Το παιχνιδάκι το οποίο λέει ότι είναι Steam Game και κάνει 10 ευρώ. 10 δολάρια. Οπότε πάνω εδώ στο 8 ευρώ. 10 ευρώ αφού λέει. Κοστίζει. 10 ναι. 10-15. Η μπλουζίτσα η οποία θα την πληρώνατε σίγουρα ένα 15. Εγώ σου λέω 10 ρε. 10, πας 25. Πάντα λεφτά μας. Τελείωσε, τα πήραμε πίσω. 25 κάνει το κουτί. Φιγούρες, τέγες παιδιά. Και άμα, η φιγούρα. Επειδή έτυχε στο Άμστερνταμ, ήθελα να πάω κάποιες φιγούρες. Μάρσαν, είχαν πάει με τον Χρήστο, τον έχετε δει. Ναι. Και την κουμπάρα μου, την Ασέλη, την έκανα. Είχαμε πάει και σε ένα μαγαζί εκεί πέρα. Είχε φιγούρες του Τεντεν που τρελαίνουμε. Τεντεν. Ναι, τις είχε αυτές παιδιά σε τέτοιο μέγεθος. Είχε, αυτή είναι και πολύ καλή ποιότητα, δηλαδή η βάση στην οποία είναι κάτι είναι καλύτερη. Της είχε, αν δεν κάνω λάθος, 25 ευρώ. Τέτοιες φιγούρες κοστίζουν περίπου στα 20 ευρώ. Εγώ δεν θα πω 20, υπερβολή είναι. Εγώ δεν θα έδινα 20. Εγώ θα τώρα πω... σε μαγαζί τώρα souvenir shop. Εγώ θα την πω ξεφτιλέ τιμή στα 10 ευρώ με 15. Οπότε φτάσαμε στα 35 με 40 ευρώ. Δεν βάζουμε τις κονκάρδες, εντάξει, χέστες. Τι άλλο, τι άλλο είχαμε, αυτά. Πάλι τα βγάζετε τα λεφτά. Το βιβλίο για το προσάγμα. Ναι, και το βιβλίο για το προσάγμα. Από κάτω σας έχω link αν θέλετε να πάτε. Είναι affiliate link. Δηλαδή, αν θέλετε να βοηθήσετε να παίρνουμε και άλλα κουτιά, γιατί κοστίζουν αυτά τα παίρνουμε, δεν τα παίρνουμε τζάμπα. Αγοράζοντας, μπαίνοντας μάλλον με το από κάτω link να κάνετε συνδρομή και να πάρετε εσείς. Έχει mini εκ, έχει τρίμηνη, εξάμηνη, ετήσια νομίζω. Τα βλώνεις φράστα αυτά. Ναι, πάντα. Έχει συνδρομές. Ακουμπώντας όμως από κάτω link. Θυμίζω εγώ
5 δολάρια έκπτωση. Στην Dream είναι πόσο, ας πούμε, έχει. Τώρα δεν θυμάμαι τι. Νομίζω 25 ευρώ βγαίνει περίπου το κουτί. 23 με 25 ευρώ, αναλόγως ποια έκδοση θα πάρεις. Αν πάρεις εξάντια, ας πούμε, σου κάνουν καλύτερη έκπτωση. 23 με 25 μαζί με τις μεταφορές, μόλα και σου έρχεται στο σπίτι σου. Αγοράζοντας με το από κάτω όμως link, πηγαίνοντας και κάνοντας, κερδίζετε στην πρώτη σας παραγγελία 3 δολάρια μείον έκπτωση. Και εγώ παίρνω 5 δολάρια. Από την επόμενη αγορά μου. Αυτό καλό. Οπότε αν θέλετε να βοηθήσετε, πέντε. Άμα δεν θέλετε, μπείτε στο Geek Fuel κατευθείαν να γραφτείτε. Νομίζω έχει πάλι 3 δολάρια άμα γραφτείτε μόνοι σας. Άμα θέλετε να βοηθήσετε, γράφετε με το κάτω ό,τι γουστάρετε εσείς. Αν δεν σας άρεσε, κάντε dislike. Αν σας άρεσε, κάντε like. Κάντε share. Κάντε subscribe στο YouTube. Κάντε subscribe στο Twitch channel. Από κάτω σας έχω και όλα τα υπόλοιπα social media, Instagram για να σας πρίζω τα σκότια. Φουμπού. Twitch, είπαμε το Twitch γιατί το λέμε κάθε φορά, δεν ξέρω, αφού μέχρι να έρθει εδώ ένα καλό ίντερνετ δεν θα κάνουμε... Έχουμε καλό ίντερνετ, απλώς μένουμε στην Τολεμαίδα, γενικά έχει καλό ίντερνετ. Καλά, αφήσει στο σπίτι μου. No. Εδώ. Εντάξει. Γιατί στο κέντρο πιάνουμε κάτι 80-88 Mbps. Αυτό. Και επειδή χτυπάει το τηλέφωνο μου και επειδή η κυρία είναι δύσκολη, έχετε καταλάβει τι γίνεται, θα κλείσουμε αυτή τη φορά με τον κύριο Νίκο να σας αποχαιρετά. Και με τον κύριο Δημήτρη σας αποχαιρετά. Καλό σας βράδυ. Την άλλη φορά. Να είστε όλοι εκεί! Να είστε όλοι εκεί! Γεια! Ξέρεις τι μου θυμίζει η Μέγκα Μπάγκα και ξέρεις κόντρα πλακέ και τέτοια. Παλέμε την άλλη φορά! Μεγάλο παζάρι, ξεκινάει κιόλας πού στον Alter, τέλος το Αλφα. Στον Alter λέω. Φίλε, δε, τηλεόραση εγώ δεν λέω. Μεγάλο παζάρι ξεκινάει. Κάποιος λέγεται κάνει παζάρι. Θα και ζόγκ. Κάνει παζάρι. Ζόγκ! Θα τα πούμε την επόμενη φορά! Αντίο!